σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται η παρουσία του Γενικού Επιδελωτή του Νοτιού Ελλάδος του Αρχιστράτηγου του κ. Βασιλόπουλου και παρουσία του Γενικού Επιδελωτή του Αρχηγού Διευθυντή Πελοποννήσου, του Αρχιστράτηγου του κ. Κούμπουζα, και σκοπό έχει να ενημερώσουμε τους φορείς για την αντιδηματική πολιτική που θα χαράξει το Υπουργείο και η Αστυνομία το επόμενο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα να ακούσουμε τους φορείς, να ανταλλάξουμε απόψεις με σκοπό να βελτιωθεί η αστυνόμευση στην περιοχή μας. Στρατηγία, ευχαριστούμε την παρουσία σας. Ευχαριστώ όλους σας για την τιμή που μας κάνετε να παρατήσετε εδώ σήμερα σε μια διευρυμένη σύσκεψη της που συγκαλεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας, παρουσία όλων των διοικητών των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού της Κορινθίας, και σκοπός της σημερινής μας σύσκεψης και συνάντησης στον χώρο αυτό είναι να συζητήσουμε τα θέματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει ο νομός και οι τρόποι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την εγκληματικότητα στην περιοχή. Βρίσκομαι εδώ με εντολή του κυρίου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και του κυρίου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και μέσα και ένας λόγος που ήρθα και εγώ, είναι μέσα από τη συνεργασία αυτή με τους τοπικούς φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις άλλες αρχές και φορείς και εκπροσώπους υπηρεσιών του νομού, μέσα από αυτή τη στεγή συνεργασία του Υπουργείου Επικοινωνίας, να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα σταματήσουμε τώρα για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο. Πολέμησής της πέρασε και θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν την αίσθηση της ασφάλειας που πρέπει να έχουν οι πολίτες στην περιοχή. Περιμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες και σύντομα και ο Δήμος Κορινθίων βεβαίως θα βοηθήσει σε αυτό. Για το θέμα του στρατοπέδου μιλήσατε? Όχι, δεν μιλήσαμε για το θέμα του στρατοπέδου. Μιλήσαμε για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την εγκληματικότητα. Ήρθαν οι αστυνομικοί, όπως γνωρίζετε, και αυτοί θα παραμείνουν και δεν θα ασχοληθούν με τους μετανάστες. Θα είναι στη διάθεση της αστυνομικής διεύθυνσης για να περιορίσουν την εγκληματικότητα που οφείλεται σε άλλες πηγές. Θα παραμείνουν πέρα από το 2 μήνες που είχαν πει. Αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου. Ευχαριστώ πολύ. Μίσαν οι αστυνομικοί διευθυντές των τμήματων του νομού μας, καθώς επίσης και οι δήμαρχοι της Κορινθίας. Τα ζητήματα ασφάλειας ήταν στο επίκεντρο. Άρα λοιπόν κάτσαμε, συζητήσαμε και σκεφτήκαμε τρόπους επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα θα σας πω ότι εδώ και 2 εβδομάδες έχουν ενισχυθεί η Κορινθία μας, τα αστυνομικά μας τμήματα με 40 νέους αστυνομικούς. Αυτή είχαμε την διαβεβαίωση από τον αντιστράτηγο ότι θα μείνουν στην Κορινθία μας, άρα ενισχύονται τα τμήματά μας, ενισχύονται η πρόληψη και όσον αφορά για το κέντρο κράτησης θα έρθουν άλλες αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και υγειονομικό λεωφορείο με γιατρούς αρκετών ειδικοτήτων. Σχεδιάσαμε πώς μαζί αυτοδιοίκηση, δήμος και αστυνομία θα βάλουμε τον πύχη ψηλά για να υπάρχει ασφάλεια καλύτερη στους συμπολίτες μας. Μόλις τέλειωσε μια πολύ σοβαρή και μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη που υπήρξε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, ο Επιδελωτής Νοτιού Ελλάδος Αστυνομίας μαζί με τον Διοικητή Πελοποννήσου, με τον Διευθυντή Πελοποννήσου ήρθαν και ενημερώθηκαν και μας ενημέρωσαν για όλα τα θέματα παραβατικότητας του νομού Κορινθίας. Νομίζω τα ξέρετε, τα ξέρουν και οι δημότες, τα θέματα είναι τεράστια. Στο Δήμο το δικό μας, στο Δήμο Βολιβόχας, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα και με οικισμούς και με άλλους. Στο Δήμο Κορινθίων υπάρχουν τεράστια θέματα. Και από ό,τι καταλάβαμε, πραγματικά πρώτη φορά ξεκινά μια πολύ συντονισμένη δράση. Έχει να κάνει με τις μονάδες ΣΟΠ και με τις μονάδες Δίας, οι οποίες πραγματικά πλέον κάθε μέρα σχεδόν επιχειρούν. Έχει να κάνει με ένα καινούριο σώμα τροχέας που θα συνδράμει σημαντικά. Έχει να κάνει με την αύξηση με 40 άτομα στο ατόμων αστυνομικών στα ΑΤΑΦ Κορινθίων και Δήμου Βελουβόχας, τα οποία πραγματικά θα λειτουργήσουν
πάρα πολύ δυναμικά για την προστασία των δημοτών. Από εκεί και πέρα, όλοι οι δήμαρχοι που παραβρεθήκαμε, οι περιφερειάρχες, κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Οι διευθυντές αστυνομίας μας εξήγησαν τι μπορούν να κάνουν και αποφασίσαμε ότι από κοινού θα υπάρχει μια παράλληλη δράση σε όλα τα επίπεδα για μέρα-μέρα να παρακολουθούνται τα γεγονότα για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το δημότη. Να αισθανθεί κάποια στιγμή ο δημότης ότι πραγματικά ο αστυνόμος είναι πλάι του με στόχο να τον προστατεύσει. Πραγματικά φαίνεται μια κινητικότητα η οποία παρατηρείται πρώτη φορά, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι τα πράγματα μέρα με τη μέρα θα βγαίνουν καλύτερα. Δεν μπορούν να γίνουν θέματα, δεν γίνονται όλα, αλλά πραγματικά η στόχευση είναι αυτή. Μια ευρεία σύσκεψη, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Κορινθίας Καλός και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας με τους συντονιστές, τον Γενικό Επιθεωρητή και τον Γενικό Πελοποννήσου, σχετικά με τα θέματα της αστυνομίας, με τα θέματα της παραβατικότητος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο τόπος μας η Κορινθία, έχοντας ειδικά τις δύο μεγάλους καταβλισμούς αλλά και πολλούς άλλους που δημιουργούνται από τους Ρωμά αλλά και από άλλους ανθρώπους παραβατικότητος, ότι αυτά πρέπει να ελέγχονται και η άποψη είναι και πρόληψη, ναι και καταστολή, αλλά το κυριότερο είναι και πρόληψη. Μαστίζεται η περιοχή, ειδικά η περιοχή της Βόχας αλλά και οι άλλες περιοχές των Εξαντλίων από τις κλοπές, αντίστοιχα έγιναν για τις ρευματοκλοπές. Πιστεύουμε ότι αφενός μένει η ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης με επιπλέον προσωπικό, το οποίο να βρίσκεται αντίστοιχα και στους δρόμους, που είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό και ψυχολογικά για τον πολίτη να βλέπει τους αστυνομικούς δίπλα τους, αλλά ταυτόχρονα και η άποψη της περιφέρειας και του ιδίου του περιφερειάρχη του κ. Νίκα είναι το να βοηθηθούν και τα αστυνομικά τμήματα με υλικοτεχνικό υλικό ή αντίστοιχα με αυτοκίνητα, να υπάρχει πολύ περισσότερο σοβαρή και καθημερινή και 24-ωρη προσέγγιση και προσπάθεια. Το πρόβλημα δεν λύνεται φυσικά από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά όταν γίνουν αυτές οι προσπάθειες όλες και στους αποδόχους των υλικών τα οποία κλέπτονται, νομίζω ότι θα μπορεί να υπάρξει λύση που ενδιαφέρει όλους. Όλοι έχουμε υποστεί μία τέτοια περίπτωση κλοπής. Οι δρομές και λαϊλασίες διαφόρων ομάδων, παραβατικών ομάδων, και κάποτε πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα. Ήταν μια πολύ καλή και επικοδομητική κουβέντα για τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στον νομό. Είπαμε τις απόψεις μας και εμάς για το Δήμο Λουτρακίου Υπεραχώρας Αγίων Θεοδόρων με όλα αυτά τα θέματα και τα προβλήματα, για την ενίσχυση των αστυνομικών τμήματων. Πιστεύουμε και ευχόμαστε ότι όλα αυτά που συζητήθηκαν σε μια πολύ καλή μορφή να υλοποιηθούν ώστε και ο κόσμος να αισθάνεται περισσότερο ασφαλής με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν όλο αυτό το τελευταίο χρόνο. Η μετανάστευση Αγίου Θεοδόρου συζητήθηκε? Ναι, συζητήθηκαν όλα, δεν παίρνουμε ειδικά θέματα, γενικά θέματα, συζητήθηκε και αυτό το θέμα. Ένα πρόβλημα που μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα τον τελευταίο χρόνο που έχουν έρθει οι μετανάστες. Να δούμε, πιστεύουμε ότι θα ενισχυθούν τα αστυνομικά τμήματα, ήρθαν οι 40 καινούργοι αστυνόμοι για την ευρύτερη περιοχή του νομού Κορυθίας και πιστεύουμε ότι ένα κομμάτι θα δοθεί και στο Δήμο Λουτρακίου Υπεραχώρας Αγίων Θεοδόρων, ώστε ο κόσμος να αισθάνεται και να είναι περισσότερο ασφαλής από ό,τι ήταν πριν. Μια πραγματικά πολύ καλή συνάντηση. Σπάνια βλέπουμε στην περιοχή των περιφερειακών διευθυντών της αστυνομίας. Του είπαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι Δήμοι. Η πλειονότητα αυτών των προβλημάτων αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, τους Ρωμά. Έχουμε πρόβλημα όλοι σχεδόν οι Δήμοι με τους καταβλισμούς και με την παραβατικότητα αυτών των ανθρώπων. Ήδη έχει ενισχυθεί ο νομός μας με 40 άτομα τα οποία μας υποσχέθηκαν ότι θα παραμείνουν στην φύλαξη και στην προστασία του πολίτη και δεν θα πάνε στο Πολιακά, αλλά θα έρθουν άλλοι για τους μετανάστες. Οπότε αυτά τα 40 άτομα ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται, ήδη αρχίζουν και δίνουν αποτελέσματα, τους βλέπουμε καθημερινά στον δρόμο, μακάρι να κρατηθούν και να παραμείνουν στην υπηρεσία του πολίτη. Μας είπε ο στρατηγός ότι θα παραμείνουν και κατέγραψε τα προβλήματα και θα στοχεύσουν σαν αστυνομία πλέον τη δραστηριότητα σου απέναντι στους Ρωμά.